Τι γινετάκι. Γεια μας, καταρχήν. Γεια μας. Άντε τσίες. Σαν οικοδόμη είμαστε με τον ήλιο για την πύρα. Φωνάρας. Μια χαρά, μόνο ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Περίμενε, καταρχήν να κάνουμε τις συστάσεις. 100 χρόνια ΑΕΚ. Ναι. Έχουμε μαζί μας το φίλο μας το Φώτη. Από την τοπική Αναστασίου. Ο οποίος έχει κάνει. Πιο δυνατά, έχουμε το Φώτη. Ναι, έχουμε καλά. Την τοπική Αναστασίου. Το μικρόφωνο πάει εδώ. Ωραία. Και ο Φώτης υπάρχει έχει το πόλι μπροστά, πρέπει να φωνάς, αφού ξέρεις τον κόσμο, μας κράζει. Τη συλλεκτική μπύρα της ΑΕΚ. Τα 100 χρόνια για τα 100 χρόνια, χρόνια τσάκαρας. Ναι. ΑΕΚ μπύρες. Και τα μυαλά μας πήρες. Συλλεκτικό μπουκαλάκι, ωραίο. Φοβερές μπύρες ο Φώτης ούτως ή άλλως. Καυτή. Πολύ καλή, ε. Έτσι είπε, έτσι έδειξε. Πήγε. Την τελευταία φορά που είχα έρθει, τρένο. Ήμουν σκασμένο σε φαγητά και τέτοια και μου λέγανε να σου βάλω μια χαλαρή. Και ήταν μια μπύρα. Μια καθημερινή, τη Λάγκερ, την αφιλτράζει. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σαν να βάζει ένας απλός άνθρωπος ένα ποτήρι να πιει λίγο νερό, τόσο απλό ήταν. Λοιπόν, είναι φοβερή μπύρα του εξωκόμου. Ωραία, έχω καταλάβει. Ευκολόπιο τι είναι. 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι, βράζει. Είμαστε στα σκαλάκια και έσκασε μπύρα, δεν υπάρχει. Και πίναμε και χθες μπύρες και είναι ακόμα πιο. Τρίμερο πίνουμε μπύρες κατά φίλ και εγώ πίνω το Σάββατο. Ποτάρα μου, πώς το ζεις το διήμερο αυτό. Κοίτα, ήταν φοβερό όλο το. Τα 100 χρόνια να είμαστε μέρος αυτού. Εντάξει, και εμείς με την πήρα λάθο. Να πούμε συγγνώμη γιατί το περάσαμε πολύ μπαμ, ρε παιδί μου. Και συνοφότσε ο ίδιο από τη ζητοπία. Εντάξει, οκ. Φίλο ΣΑΕΚ χρόνια. Αυτό. Αδελφό μα. Πηγαίνει παντού. Αρρωστάκι. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Βρισκόμαστε έξω. Κάνει και την. Παράλληλα το κομμάτι τη μπύρα που λατρεύει. Ναι, 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 πάντα. Δηλαδή θυμάμαι που ήμασταν Αμβέρσα. Αμβέρσα, ναι, ναι, ναι. Και ήμασταν με τον Τζόκο και αυτά και πήγε σε μια μπυραρία. Και ζητοποιίε και τέτοια. Τα ταξίδια τα συνδυάζω πάντα. Βασικά λόγω που ταξιδεύω είναι ΑΕΚ, μπύρα. Αυτό βασικά. ΑΕΚ και μπύρα. Άμα συνδυαστεί και μαζί είναι τέλειο. Συνδυάζεται καλά στο μαγαζί σου. Ναι, στο Χαλάνδρι. Χαλάνδρι. Πάρα πολλά χρόνια το local pub. Πόσα. Πάνω με 14 χρόνια. 14 χρόνια. Και γνήσια. Μπυράρια, ναι, ναι, ναι. Παμπ, αγγλική. Έτσι, αγγλική, εντελώς αγγλική. Όποιος δεν έχει πάει να πάει να το δει, δεν έχει θέμα με ομάδες εκεί, παιδιά. Όχι, όχι. Εκεί είμαστε πολυπολιτισμικοί. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Δεχόμαστε όλες, ε. Ναι, ναι. Και είμαστε και κύριοι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο για να δείτε την κουλτούρα, γιατί πολλοί δεν το έχετε ζήσει αυτό στο εξωτερικό ή δεν έχετε δυνατότητα να πάτε. Σε όποιον αρέσει η μπύρα, ας πούμε, και, γιατί είναι μόνο μπύρα. Και παμπ, να δει πώς είναι το παμπ, το κλασικό, ξέρεις. Γιατί... Εντάξει, εμείς έχουμε ένα κοινό χρόνια και έρχεται συνέχεια κόσμο. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά, απλά είναι, ναι, είναι κάτι ωραίο να, να το μάθουν. Και επειδή υπάρχει μια άνθηση τώρα με τις μπύρες και τις μικροσδοπίες κλπ. Να έρθει να δει. Α, είναι καλή εποχή δηλαδή. Οπότε έχει καλές μπύρες η Ελλάδα γενικά. Η Ελλάδα τώρα, φίλε, έχουμε σκέψει 75 μικροσδοπίες. Ενώ πριν 10 χρόνια είχαμε 5. Πώς 75? Γίνεται χαμό. Εγώ θέλω να σου πω, δεν μπορώ να πιω ξένη μπύρα, ελληνικές. Εντάξει, ρε παιδί μου, ελληνικές πίνουμε κυρίως πλέον, αλλά το θέμα είναι να είναι καλές. Το ότι είναι ελληνική δεν είναι απαραίτητα καλό. Αλλά υπάρχουν Ναι, υπάρχουν μικροπαραγωγοί που κάνουν φοβερή δουλειά και νομίζω ότι είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς που κάνουν καλή δουλειά. Εσύ κάνεις, το ξέρουμε. Ελαφριά μπύρα αυτή. Ποια. 5% αλλά είναι γεύση. Γεύση είναι ευχάριστη. Πολύ ευχάριστη. Κάναμε μια ελαφριά μπύρα, φίλε, γιατί τώρα. Όχι, να την ευχαριστηθείς τώρα, μην κάναμε κάτι ιδιαίτερο πολύ. Και ήταν τέτοιο. Εγώ δεν το περίμενα. Το ιδιαίτερο είναι η συσκευασία. Ωραίο, είναι και πάρα πολύ ωραίο το εικαστικό. Συλλεκτικό μπουκάλι, να ξέρετε. Εκτύπωση πάνω στο μπουκάλι. Αυτό το κρατάς, το βάζει μια γωνία. Εκτυπωμένο πάνω στο μπουκάλι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το κύριο γιατί βάλουμε στο. Στο ράφι. Εγώ έχω 3 από χθες. Από το Σάββατο. Και 2 που σπάσανε. Πόνεσα πολύ. Εντάξει, εμεί είμαστε τη μοίρα γενικά. Στην 9 έσπασαν. Εντάξει, μεγάλο και όχι, δεν ψήφισε. Περιμένουν τα μπουκάλια. Και πώς το έζησες για πες. Τίποτα εσύ. Καλά, εγώ έτρεχα τώρα και με τις μπύρες και αυτά να στείλουμε ένα πάρα, πολύ, πάρα πολλά μηνύματα από επαρχία. Φίλε, ο κόσμος τρελάθηκε με την μπύρα από την επαρχία, από Κύπρο, από Αλεξανδρούπολη, και από Καβάλα. Θέλω να προμηθευτούν τώρα αυτό που θέλω. Θα κάνω εγώ αποστολές στην επαρχία, ό,τι έχει μείνει διαθέσιμο εμπόρευμα, να το στείλουμε στα παιδιά. Γιατί εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να έχει κάποιος αγγλί στο σπίτι του, πιστεύω. Οπότε έτρεχα κυρίως με αυτό. Ήρθα το Σάββατο, δεν έκατσα σε όλη τη γιορτή, έπρεπε να πάω στο μαγαζί μετά. Χθες από νωρίς εδώ πέρα μπύρες, ΑΕΚ μπύρες και τα μυαλά μας πήρες. Κέρδισε και η ομαδάρα, οπότε μια χαρά, μια χαρά. Και μετά συνεχίσαμε πάλι στο μαγαζί. Και τώρα από ό,τι βλέπω θα συνεχίσουμε. Έχει διάλεση για τον εορτασμό των 100 χρόνων. Υπάρχουν το Χάτζι μετά, το πούμε για να πούμε. Ο Χάτζι δεν είναι της μπύρας, αλλά ναι. Εμείς θα πούμε μπύρα. Είναι, μια χαρά. Μου ζήτησε κιόλας για το μαγαζί, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα κάνεις παραγωγή πάλι, πλέον. Αυτό ήταν one-off.
One off και έμαθα ότι είναι έδινε σκεφτεινά μεταξύ μας. Δεν λέω ότι μέσα. Φίλε, δεν θέλω τώρα να. Εμείς πάμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Ακάρας. Δεν πάμε τώρα να βγάλουμε τα σπάσμενα. Το κόστος. Αυτό. Και να πούμε και ο κόσμος δεν είναι χωρίς. Δεν ακούγεται σε μένα, φαντάζομαι. Δεν κάνουμε ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα διαφήμιση και αυτό. Αφού είναι φίλος μας. Και αυτό δεν υπάρχει κάτι. Ναι, απλά το λέω. Ναι, λέω κόσμο. Κάνει διαφήμιση το Φώτη. Ναι, όχι. Να κάνουμε. Οκ, ρε παιδί μου. Άσε να έχουμε βάλει άλλες καλές διαφημίσεις για το Φώτη, θα μας πούνε. Δεν είπα γιατί το. Εννοείται γιατί αυτό το προβάλλουμε κιόλας γιατί είναι φίλος μας. Μια χαρά. Δεν το συζητάμε. Καταρχήν είχαμε πει με το Φώτη να έρθει εδώ και καιρό. Το είχαμε πει, και αυτό ήταν μια καλύτερη ευκαιρία. Αλλά είπαμε να το παντρέψουμε με αυτό γιατί μόλις μας είπε ότι θα βγάλει την μπύρα για 100 χρόνια. Λέμε εντάξει, εκεί θα κουμπώσει να κάνουμε και τα 100 χρόνια και να κάνουμε και την εκπομπή με την επαιτειακή μπύρα μας. Σούπερ. Άψογα. Για πες φωτογραφία, πώς την είδες στην ομάδα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο μεθυσμένος από τις μπύρες, αλλά, αλλά μέχρι το 2-0 το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τουλάχιστον είσαι τίμιος. Ναι, όχι, ναι. Πάντα το μάτι, όλη γύρω είναι. Ναι. Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο περίμενα περισσότερα, ας πούμε. Αλήθεια, δεν μας έκανε. Σβήσαμε λίγο πιο νωρίς. Πολύ νωρίς. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Για πες, Άκη. Έσβησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, πιο νωρίς, παιδί. Εντάξει, δεν έζησε τελώς και εσύ, δεν το έζησε με κυρόφρενο. Κοίτα, δεις, από το 60 μέχρι το. Άσε μας να κάνουμε. Μέχρι το 90. Μια τελική γεία για να σου του Άμραμπατ εκτός περιοχής. Κλείσε το τηλέφωνο, ρε μαλάκα. Για όνομα του Θεού. Ναι, με αφορμή την πύρα κάνουμε εκπομπή. Με αφορμή την πύρα, την επαιτειακή. Φοβερά πράγματα. Δεν θα αναφερθώ γιατί ανοιχτή κάμερα ποιος είσαι. Θα τα πούμε μετά εμείς. Εγώ τον πόνσα χάρηκα. Ναι, ρε, ηλίθεια, ναι. Και εσύ μου μιλάς. Με τον Πόνσε ήταν. Με τον Πόνσε χάρηκα πολύ, ρε φίλε. Με τον Πόνσε, κοιτάξτε, ο Πόνσε. Βλέπα τώρα τα νούμερα. Ο Πόνσε. Το χαίρομαι να τον βλέπω να παίζει μπάλα, ρε φίλε. Έχει φτάσει 14 γκολ. 15. Έτσι διαβάζω. Στο πρωτάθλημα. Α, στο πρωτάθλημα. Ναι. Γενικά λέω. Όχι, εγώ σου λέω μόνο το πρωτάθλημα. Τη σεζόν 18-19 είχε 16 στο πρωτάθλημα. Φέτος με λιγότερα λεπτά, 2.000 λεπτά. Τον πρώτο γύρο δεν έπαιξε σχεδόν. Δεν έχει πολλά όμως. Δεν έχει τα ίδια μάτς πέρυσι. Δεν έχει τις ίδιες συμμετοχές. Γενικά το πρωτάθλημα δεν είχε πλέον αυτό, το είχε. Όχι, σε αγωνιστικά λεπτά είναι πιο πολλά τότε που είχε παίξει. Είχε παίξει τότε 2.000 λεπτά. Και τώρα είναι στα 1.500, κάπου εκεί 1.600. Δεν είναι, σε λεπτά είναι λιγότερα φέτος. Και αυτό δείχνει ότι ρε φίλε μπορεί να είναι. Δηλαδή μπορεί το τέλος του πρωταθλήματος να βρει τον Πόρσε πιο αποτελεσματικό από, κάθε, από την πρώτη φορά. Και πρόκειται για τον τύπο που άρχισε να σκοράρει, πότε ήταν το πρώτο γκολ του Βαλεράκη. Νοέμβριο. Το πρώτο γκολ, όχι. Το πρώτο γκολ ήταν με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Και έβαλε και μετά καπάκι στην Brighton. Αλλά έσβησε μετά. Τα κολλητά ήρθαν στο Περιστέρι. Μετά τον Νοέμβριο αυτό, πότε είναι. Δεν θυμάμαι. Και Νοέμβριο, ρε. Γενάρη. 24 ήταν μέσα. Ναι, φαντάζω. Εμένα μου άρεσε χθες για πρώτη φορά η διαχείριση που έκανε, τουλάχιστον όταν έσβησε το μάτς η ΑΕΚ. Ναι. Γιατί δεν έβγες φάση. Ναι. Ένα σουτ κάναμε. Στο 20. Τίποτα, μωρέ. Ένα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάνανε μόνο του Μωρόν που έφυγε το μονοκόμματο που πήγε στη Δεκελία. Ναι. Και ένα του Βέλεθ. Πάλι τίποτα. Δεν είχε απειλή δηλαδή. Όχι, ναι, ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Πρέπει να πάρουμε και τους δύο αυτά τα μάτς. Αυτό τα δύο μάτς. Πέταξε γιατί βαθμούς σε πολλά μάτς, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι. Γιατί σήμερα μου έχει γυρίσει το μυαλό ανάποδα. Για τη εσωτερική κουμπή θα πεις. Όχι, τη εσωτερική κουμπή δεν ασχολούμαι. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα και αυτά. Γιατί ήταν ωραία. Βέβαια δεν φτάνει τα λιπαρά για όλα. Δεν τα είδα. Ξέρεις τι. Εύκολο το μάτς. Αυτό. Ναι. Ήρθε για φιλικό. Όλο αυτό το πράγμα έχει στόχευση, νομίζω εγώ. Προσπαθούν να βάλουν στον Άρη μια εσωστρέφεια για να πάει τα Λιμπάν, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό βλέπω. Ξέρεις τι με τρελαίνει. Με το Ολυμπιακό ήταν χειρότερο ο Άρης. Με το Ολυμπιακό ήταν χειρότερο ο Άρης και με παρόμοια δεκάδα, μία-δύο αλλαγές υπήρχε. Ένα και δύο. Στο Χαριλάου. Πριν το παιχνίδι στο Χαριλάου, γελάγανε, κάνανε, θα φύγει. Στο κύπελο. Στο κύπελο, πες οκ. Στο κύπελο αυτά λέγανε. Εγώ λέω σαν αδιάφορος ο Άρης. Αδιάφορος ο Άρης στο Χαριλάου, 3-3. Η επόμενη μέρα ήταν Δευτέρα. Σήμερα έρχεται ο Άρης και χάνει εδώ πέρα. Το τελευταίο διπλό του Άρη ήταν την εποχή του Καραγκιοζόπουλου που ήταν 20 χρονών. Το 1929. Και η προηγούμενη νίκη πρέπει να παίζει ο Κλεάνθης Βικελίδης. δεν ξέρω τι. Στο δεκαετία του 30, ας πούμε, ήταν. Δεν το λέμε αυτό να. Καθόλου δεν το λέγαμε να μειώσω τον Άρη. Όχι. Αυτό που γίνεται όμως προσβάλλει τον Άρη. Και επειδή χθες είδα και ένα δημοσίευμα. Μα τον Άρη, ρε φίλε, ο Άρης τι θα κάνει. Να βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι να λέει. Όχι, όχι. Λέω, ρε φίλε, προσβάλλει τον Άρη αυτό που γίνεται. Δεν το λέω. Οκ. Προσβάλλει τον εαυτό. Εγώ χθες είδα ένα δημοσίευμα. Τον εαυτό του όπως αυτά τα καραγκιζιλίκια που την πέφτουν και αρχίζουν και λένε ότι στοχοποιούν τον Ιωαννίδη.
Έχουν, ότι, δε, έχει ξεφύγει ότι, το έργο ότι, από ότι, πώς να χτυπήσουμε την ΑΕΚ. Στοχοποιεί τον. Στοχοποιούν λέει τον Ιωαννίδη λέει. Και. Γιατί μετά το μάτς Γιονά λέει ότι και ο Τσιλούλης έκανε λέει. Μιλάμε για. Με τον Τσιλούλη. Δεύτερη μανούρα σε δύο εβδομάδες για τον Ιωαννίδη. Κάνε αυτό. Λέει το στοχοποιούν. Τι θέλω να σου πω. Α, χθες. Χερούκλα, μήνυε στο πεναλτάκι, τίποτα. Άκου να σου πω κάτι. Άμα γινόντουσαν αυτά μου στην ΑΕΚ, ακόμα τα γράφανε και τα λέγανε. Κυκλοφόρησε. Εγώ στα έλεγα την προηγούμενη φορά, θυμάσαι. Ναι. Με τον Μπακ που δεν βγήκε ο Μπάμπα. Αν αυτά τρία σερί μάτς τέσσερα γινόντουσαν με τους άλλους, ναι, θα ήμασταν φίλοι εδώ πέρα και θα εμείς και μεταξύ μας θα βριζόμασταν. Ναι, δεν έδωσε χέρι, θα λέγαμε. Στη Λαμία. Το έδωσε χθες το χέρι στη Λαμία. Είναι πέναλτι μάρς, είναι. Γιατί δεν μιλάμε. Και τον κόλπο του δεύτερου του Παναθηναϊκού, το φάουλ. Όχι, όχι. Το φάουλ που παίρνει ο Ιωαννίδης. Ναι, ναι. Δεν είναι. Σε καμία αυτή. Δεν είναι. Άλλο θέλω να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Χθες το βράδυ γυρνάω στο σπίτι και βλέπω 12 η ώρα άρθρο ότι σκέφτονται να αλλάξουν το format. Ακού άρθρο τώρα, τίτλο άρθρου. Στα playoff και να μην έξω Άρης. Γιατί? Δεν ξέρω. Ποιο format? Τώρα. Χθες υπήρχε άρθρο. Πού υπάρχει. Σε ιστοσελίδα αθλητική. Θέλεις απόχρωση σε ερυθρόλευκη σημαίνει. Όχι. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα τώρα εκεί. Τι είναι? Πράσινο, κόμμα, άσπρο, μαύρο, αυτό. Ρούχα μαζί που κουνήθηκαν. Και έχουν γίνει ροζ. Έχουν γίνει ροζ. Και άκου τώρα δώρα. 12 ώρα το βράδυ έβγαινε κάποιος να αλλάξουν το format για να αποφύγουν τους αδιάφορους, τις αδιάφορες ομάδες στα play-off. Οπότε δεν παίζουν την Κυριακή. Ο τίτλος λέει, χωρίς, θα πάει ο, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έλεγε, ότι να μείνει ο Άρης εκτός play-off, ας πούμε, από του χρόνου και σκέψει στη Λίγκα και αυτά. Yeah. Αυτό το πράγμα είναι μια. Και εντός, ποιοι θα μπουν. Και καλά, ρε παιδί μου, να μείνει εκτός ο πέμπτος και να το παίζουν οι τέσσερις. Βέβαια, είναι τόσο μπούφι που δεν έχουν. Όχι αυτοί που το γράψανε, αυτοί που το σκέφτηκαν, δεν ξέρω ποιοι. Αν ο τέταρτος είναι αδιάφορος. Δεν θα είναι. Αν ο τρίτος είναι αδιάφορος και είναι κούρσα για δύο το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι. Αν ο Άρης είναι τρίτος ή τέταρτος. Γιατί έχουν γίνει και αυτά. Έτσι δεν είναι. Τώρα για. Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, εγώ θέλω να πάει ο Άρης με το μαχαίρι στα δόντια. Να πετύχουν αυτοί το σκοπό τους. Να πετύχουν αυτοί το σκοπό τους. Να κράζουμε το site και το μέσο. Όποιον να είναι κράζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι αν το. Και άμα πω για δύο μήνες ακόμα θα γίνει να φτιάξουμε την κάμερα. Όχι, δεν με κράζει και δεν με κάνει. Άλλο λέω. Ότι μπορεί το δημοσίευμα να έχει βάση. Ενώ να υπάρχει κάποιο που του είπε από εκεί ότι το σκέφτονται. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση που βγήκε 12 η ώρα το βράδυ τη Κυριακή. Δηλαδή αυτό τι κάψα τον έπιασε 12 η ώρα το βράδυ τη Κυριακή να αλλάξει το φόρμα. Ξενέρωσε γιατί. Πρόσεχε θα επαβάλει τη βαθμολογία τη Super League. Είμαστε πρώτοι. Έστω και με μάτς παραπάνω. Σε αυτό το site που αναφέρει. Κάτι να μην παίζει αυτό. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Γιατί όλοι κάποιες φορές, ξέρεις, επειδή είμαστε και λίγο αγαθοπαλαβιάρηδες, σαν να εξήγηδες, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έγινε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή και είναι πολύ απέναντι. Και πρέπει πραγματικά. Και πρέπει πραγματικά να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ξεκάθαρα. Τι έγινε. Όχι, λέω ότι ο Σπράτης και ένας τρίτος, ρε μαλάκα. Τι τρίτος, δεν είναι τρίτος ο Φώτης, ο μαλακαδικός μας άνθρωπος. Είναι πρώτος σήμερα. Ναι, πρώτος. Άλλο λέμε, ένας τρίτος εξώ από το χώρο μας, παιδί μου, που εμείς μπορεί να ξέρουμε και πέντε πράγματα παραπάνω και να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί το έργο. Ο Φώτης ασχολείται τώρα με τον κάθε. Τη γράφει και το κάθε site. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε φέρει σήμερα τον πρώτο Φώτη στην Αθήνα που δεν πέφτει. Οπ. Καλό. Καλό. Η ΑΕΚ δεν είναι ό,τι και ό,τι έχει τον Τάγκερ και τον Φώτη. Άλλο Φώτη. Άλλο Φώτη, αλλά εντάξει. Άρα δεν πέφτει. Αυτό έχει σημασία. Το πιο βασικό. Όχι, όχι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί και εμένα, ας πούμε, έχει πιάσει το πατριωτικό μου μάθημα που βλέπω, ρε φίλε, και είναι εκνευριστικό. Γιατί είναι όλοι είναι απέναντι από την ΑΕΚ. Βγήκε ο ΠΑΟΚ, που έπαιξε την τέταρτη αγωνιστική με Παπαπέτρου διαιτητή και VAR το Σιδηρόπουλο, τον Άρη, στο Βικελίδης ή στην Τούμπα, δεν θυμάμαι, και είπε, κακώς λέει, είχε ένα... Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε τώρα. Θα πάρει σοβαρά ποιον από αυτούς τους μπούφους. Ποιος θα πάρει σοβαρά. Ξέρεις τι δεν μπορώ. Έχουν απέτηση όλοι αυτοί από τον Άρη που πανηγυρίζανε την ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα στη Φιλαδέλφια και κάνανε τούμπες και χιουμοριστικά βιντεάκια. Οι άλλοι που ήρθαν και πανηγυρίζανε την ΙΤΑ γιατί κάνανε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες, καθαρές ευκαιρίες. Και οι άλλοι που δεν έχουν κερδίσει ποτέ στη Φιλαδέλφια. Έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί
και δημιουργούν αυτό το κλίμα με τον αγώνα. Λογικό είναι. Ωραία. Πάντως, στην προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ τέτοιο πανηγύρισε η ισοπαλία, δεν έχω ξαναδεί, φίλε. Ναι, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός πέρυσι στα play-off, ήταν μετά. Τέτοιο πανηγύρι δεν το ξαναδεί, ρε φίλε. Φοβερό. Πιο έντονο ισχύει, συμφωνώ με τον Άκη. Πιο έντονο το του Γαβρ πέρυσι στο 0-0 με τη. Που βέβαια τίμιο ο Γαβρο, έτσι και με εμά 0-0 και τον Παναγιώτο κέρδισε μετά. Και έτσι πρέπει να είναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Τα λέμε, όχι, τα λέμε γιατί νομίζουν ότι. Εγώ αυτό. Μετά μου άρεσε ο Πινέδα χθες. Πάρα πολύ καλό ήταν ο Πινέδα. Πιο καλό. Πάρα πολύ καλό. Όχι, ήταν, όλοι ήταν καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που του κάνανε. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν. Αλλά όσο είναι φρέσκο αυτό ο Πινέδα, όπω τρέχει την μπάλα αυτό και βάζει υπεραριθμίε τη μέση, δεν το κάνει κανένα άλλο. Για μένα η καλύτερη μεταγραφή είναι ο Πινέδα. Ναι, είναι πολυθεσίτης τώρα, φοβερή μπάλα. Πόσο ξεπεράσει βάσει τον Σαββέτ. Αυτό πήγα να πω. Ο Πινέδα είναι προσθήκη επίπεδου Σαββέτ και βέβαια είναι δαπανηρή προσθήκη του Σαββέτ και ήρθε τσάμπα. Ήρθε ο Τόνι, αυτό είχε προσθήκη. Δεν βγάζει ποτέ εγώ φωτογραφία με κανέναν. Δεν θέλω να βγάλω. Ο Τόνι είχε μαγαζί στο Χαλάνδρι η Admiral και τον έβλεπα με το ποδήλατο κάθε μέρα. Είχε ένα ποδήλατο με ένα κασόνι από πίσω. Μαλάκα, respect όλη τη. Ναι. Πολύ χαμηλών τόνων και φοβερός παίκτης. Ναι, εννοείται. Αλλά παίκτης ήταν συγκλονιστικός. Απίστευτος. Συγκλονιστικός. Αλλά εκτιμώ, ειλικρινά, καλά σε ποιότητα θεωρώ πως ναι, αλλά και σε προσφορά, αν πάει μέχρι το τέλος της καριέρας του, συγγνώμη, του συμβολέου του, ο Πινέδα στην ΑΕΚ, θα το ξεπεράσει τον Τόνι. Φοβερός. Θα το ξεπεράσει. Κοίτα, έχουν ένα μεγάλο κοινό και οι δύο. Έχουν ένα μεγάλο κοινό. Είναι ελεγκάντ παίχτες και κάνουμε τάκλι να μαρκάρουμε συνεπείς. Είναι μεγάλο κοινό των δύο αυτό. Ισχύει αυτό. Ελεγκάντ είναι. Και είναι και αντιστά. Έχουν ποιότητα. Είχαν ποιότητα. Ο Τόνι είχε ποιότητα, ο Πινέδα είχε ποιότητα. Έχει ποιότητα. Είναι πιο έτσι. Έχει λέει απέπλο μυστηρίο από πάνω. Κύπρο, φίλε, τώρα. Κοίτα που είσαι, ρε φίλε. Κοίτα λίγο που είσαι. Κύπρος, ελληνική καταγωγή. Ωραία, κάνα και πώς να χάσεις. Με δύο μάτσεις τώρα, με Άρη και Παναθηναϊκό. Και με δύο νίκες το παίρνουμε. Όχι. Δεν το κλειδώνουμε. Όχι. Όχι. Κάθε μάτς η ΑΕΚ πάει για την νίκη και θα δούμε. Δεν κλειδώνουμε τίποτα. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Αγώνα. Από πέρυσι μας βολεύει να είμαστε στη δεύτερη θέση και να βλέπουμε. Για να το κυνηγάμε. Ναι. Πιο πολύ μας βολεύει από το να είμαστε πρώτοι. Αυτές οι μαλακίες δεν μπορούμε να τις ακούω. Κοίτα, πάντως είναι στο χέρι σας. Πρώτοι έπρεπε να ήμασταν, δεν είμαστε. Είμαστε με έναν άνθρωπο. Δεν είναι θέμα τι λέμε εμείς. Λέμε για. Πρακτικά αυτό συμβαίνει. Δεν σου λέω. Θα ήθελα να είμαι πρώτος ο Ρίγιος ο πρώτος. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ τον Τσακίρη Τσακυρόπουλος. Εννοείται. Okay. Αλλά από ό,τι βλέπω η ομάδα δεν πάει. Ανεβαίνει, πέφτει. Πάμε. Είναι το πρωτάθλημα, ρε Γιώργο, έτσι γενικά. Είναι το πρωτάθλημα. Είναι το πρωτάθλημα. Να δούμε τι κερδίζει από τον ΠΑΟΚ. Αλλά το κάναμε το μάτσο αυτό, θα ήμασταν πρώτοι και τελείωσε. Τα πάμε. Δεν τελείωσε. Καλά με το άμα τώρα δεν γίνεται. Θα τελείωνε. Θα τελείωνε. Πώς θα τελείωνε, ρε. Θα έχει τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα. Ναι και. Θα κερδίσει. Μα αυτό το μάτι ήταν όμως μετά. Δεν θα έχει τον Μπάουκ, δεν θα σε ενδιαφέρει να έχει κερδίσει Άκη. Δεν θα σε ενδιαφέρει να έχει τον Άκη που είχε κερδίσει τον Μπάουκ. Θα έσαι ένα συν 5. Ναι. Πήγαινε στην Τούμπα και χάσε. Πάρε εσύ τον Παναθηναϊκό. Έχει και την ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό και μετά ελάτε πάρτε το. Δεν το παίρνει. Τέλος πάντων, βήμα-βήμα τώρα. Δεν θα κάνουμε τώρα καφενειακές τέτοιες. Η ΑΕΚ τώρα πάει στο Χαριλάου. Διαμορφώνεται μια κατάσταση από πίσω που βάζει πίεση στον Άρη και εγώ πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί λόγω της κατάστασης αυτής. Σίγουρα θα είναι. Θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Πάμε να τους κερδίσουμε στο Χαριλάου και να πάμε παρακάτω. Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό κερδίζουμε. Τετάρτη. Να κερδίσει το Χαριλάου πρώτα. Ναι, εννοείται. Ένα-ένα. Το μεγάλο must win αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Τελεία. Φώτη. Για πες μου, ρε φίλε, είσαι και εσύ δόξα του Πανάκου και εμάς, αδερφός. Έχεις ζήσει την προηγούμενη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Έχεις ζήσει και αυτή. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στην παλιά Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι. Γιατί έχω τον πατέρα μου τον Οδυσσέα που με φέρνει στο γήπεδο από μωρό κυριολεκτικά. Όλοι. Η πρώτη εικόνα που είχα στη Φιλαδέλφια είναι να βάζει γκολ η ΑΕΚ και να κλαίω. Στην 8-12 πηγαίναμε, μου είχε αγκαλιά και μου λέει: Μην κλαις, βάλαμε γκολ. Αυτό το θυμάμαι, ρε φίλε μου, μωρό. Και μετά εντάξει, σκεπαστεί με τον αδερφό και λοιπά. Και εγώ 8-12 πηγαίναμε, έτσι εκεί πηγαίναμε. Πάντα από εκεί και μετά η σκάλα κατέβαινε κάτω. Εντάξει, μετά πηγαίναμε λίγο στην Τρία, μετά ναι, σκεπαστεί συνέχεια. Εντάξει. Πώς το βλέπει, δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν συγκρίνεται. Okay. Το τύπανο δεν βαράγει κάποτε. Και το θυμάμαι αυτό. Την εικόνα την έχω. Επειδή έπαιζα και drums. Ναι, μπράβο. Έκανα και κάτι περίεργα και γουστάρα. Πού έπαιζε drums? Στους Bootstrock. Το ξέρεις ότι εγώ παρότι. Εμείς είμαστε καζατζιδικοί. Ναι, εντάξει. Αλλά. Ένα γκολ. Τα ακόμα, πιστεύεις. Ναι, εντάξει, φοβερό. Εντάξει. Και μπάντα που έχει συνδυαστεί και με. Το αγαπημένο τραγούδι από τους Bootstrock.
Ένα γκολ. Αλκοολικός. Το αλκοολικό, άντε ρε. Απίστευτο ρε. Έχουμε διαβάσει. Θα γράφω για Τσαχίρι πιο αλλού. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτή εκπομπή είστε. Να ποιοι είναι και λένε για μας οι αλκοολικοί. Ποιο τραγούδι ξεκινάγε. Επόπτη, πες το τέτοιο. Το... ποιο ήταν αυτό. Δυνατά. Δεν το δυνατά. Αυτό και αυτό, ύμνος. Αυτό να ξέρεις, είναι ο φίλος μου ο Αντώνης από την Καβάλα. Μπούτσορ, παιδιά, να δείτε, Ike-G's, ο οποίος είναι live από το ΆΚΑ, νομίζω παίζαμε με τη Μιλάνη, με κάποιον παίζαμε και το είχαμε χωραφίσει, όχι επί τούτου, κάτι βγάζαμε. Από το ΆΚ Μιλάνη, εγώ νομίζω από κανένα τοπικό. Όχι, νομίζω είναι από το ΆΚ Μιλάνη, μπορεί να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ευρωπαϊκό εννοείς. Όπως και το Βάλτο Ρεπού στην καράφλα που λέει τραγούδι, αυτό είναι από το ΆΚ Μιλάνη. Ναι, αυτό είναι δεδομένο από το ΆΚ Μιλάνη. Ναι, για τον Σέζαρ. Βάλτο Ρεπού στην καράφλα, στο τέταρτο. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, όχι, κατάλαβε, δεν το είπα δυνατά. Να σου πω λίγο. Προσπαθώ συγκριτικά για να γυρίσουμε, γιατί δεν θα πάει αυτή η συζήτηση. Ναι, θα πάει σε περιφέρεια. Μπορεί να κάτσουμε εδώ 4 μέρες εμείς. Και να μην λέμε τίποτα. Αυτό πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, να ορίστε και άλλη παρένθεση. Να πούμε να ευχαριστώ στον Ρόμπερτ από την Αμερική. Μας έστειλε κάτι μικρόφωνο, λέει για εσάς. Τα φιλιά μας. Θα τα δώσουμε στον άνθρωπο που ξέρει, γιατί εγώ τα έφερνα σήμερα, σπα καλά. Πώς το συγκρίνεις, παιδί μου, πώς το έχεις στο μυαλό σου και όταν μπήκες, ήταν αυτό που περίμενες. Από το προηγούμενο στο τώρα. Κοίτα, ήταν πολλά τα χρόνια που περιμέναμε το γήπεδο. 20. Και έχουμε πάει τώρα, έχουμε παίξει από Ακράτητους και Νέα Σμύρνη, ο ΆΚΑ. Πέρασαμε δεύτερη τόσο. Άστο τώρα, άστο. Κοίτα, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το γήπεδο. Μου αρέσει πάρα πολύ που γυρίσαμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομίζω όλοι οι ΑΕΚτζίδες το βλέπουν σαν μια. Δηλαδή η Κυριακή πλέον έχει αποκτήσει άλλο νόημα για πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Εντάξει, ναι, εννοείται. Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι η μεγάλη διαφορά του προηγούμενου γηπέδου. Η μεγάλη διαφορά του προηγούμενου γηπέδου με αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Καραφώτης. Δηλαδή η Κυριακή είναι πολύ μεγάλη. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι άλλη και η πόλη. Ναι, είναι άλλη καιρή. Όχι, άλλη πόλη, άλλη πόλη. Είναι και άλλη πόλη, ενώ και άλλη καιρή όμως. Ναι, άλλη καιρή. Δηλαδή τότε πηγαίναμε, θυμάμαι ότι μαζί με τις οικογένειες και πηγαίναμε φάνε πριν πάνε στο γήπεδο ή μετά. Αλλά ήταν συγκεκριμένα. Ήταν πιο underground τότε τη Φιλαδέλφεια. Ήταν πιο ταβέρνο κατάσταση. Αυτό, τώρα ήταν είναι μπαρ, αυτό, κάτω. Ναι. Μέχρι εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Θυμάσαι. Μέχρι εδώ, αν εξαιρέσουμε τη Βυζαντινή. Βυζαντινή γωνιά. Ναι. Από κάτω, που είναι τώρα η Γκαζόζα. Ποια Γκαζόζα, εγώ δεν υπήρχαν πράγματα. Μα άλλαξε και η πόλη. Έχει αλλάξει η πόλη. Παιδιά, εγώ κατεβαίνω κάτω. Εγώ είμαι στην Ανάκασα. Κατεβαίνω μέχρι κάτω από τη Δεκελία για να πάω στο σπίτι. Ωραία. Χθες έφυγα από το γήπεδο, τελείωσε ο Αλμέιδα, α πούμε, αλλά. Το αερό θα τα πετάξει από το σπίτι μου. Α, το παιδιά αυτό. Όχι, ήρωες! Ήρωες θα είναι καλά! Φέρτε μπύρες, φέρτε μπύρες! Μας τέλειωσαν οι μπύρες. Φέρτε μπύρες. Οι μπύρες μας τέλειωσαν. Άλεξ, είναι εκεί τα κλειδιά νομίζω το μηχανάκι. Πάρ' τώρα και φέρε δύο μπύρες. Όχι, δύο, έξι φέρε. Πλάκα κάνω, εδώ είναι, εδώ είναι. Καλά, μάξι έρχονται εδώ, θα μας πάρουν. Τι γίνεται. Έχεις μπύρες εκεί. Τσίπουρο. Τι τσίπουρο ρε άμα. Ήρωας. Και θα κατέβεις στο Χριστό. Σε εδώ εκεί τώρα. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Εσύ θα πας. Τι είναι ρε. Ερχόμεθα. Τι είναι. Έλα πληρώσεις. Να πληρώσω να έρθω. Είναι ο Χάτζη και οι άλλοι. Δεν τελείωνε τώρα. Θα να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, άκου να δεις. Κατεβαίνω χθες. Κατεβαίνω όλη την Ευαγγελία για να πάω. Με τα φιλικά ήταν εύθυμη ατμόσφαιρα, ήταν φιλικό το κλίμα. Χθες ήταν οι φίλοι μας του Άρη και τώρα είμαστε φίλοι γι' αυτό. Και θα πάμε να παίξουμε άλλο ένα φιλικό στο Άρη. Α, και το μεταξύ. Ο Κώστας θα μας πει μπι. Όχι, ρε, όχι, ξέρει ο Νίκος. Με τον Νίκο έχουμε φάει ψωμί και σκατά μαζί. Είναι αδερφός μας. Άλλο θέλω να πω. Φοβερή εκπομπή. Ναι. Και αυτή η ΑΕΚ 2014. Μα ρε, παιδιά. Λέτε για τα φιμπή και αυτά δεν τρέπεστε. Πείτε το και στην UEFA να μας αλλάξει όμως. Ωραία, γιατί μας είχε 100 χρόνια. Περίμενε, μια που το είπαμε αυτό. Μια που το είπαμε αυτό. Γίνεται στο κάστελο, σπάντο. Κάντε κάτι. Μια που το είπαμε αυτό. Λοιπόν, ποιοι το λένε αυτό. Είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Καλά. Αφισβητούν την ιστορία της ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή, δεν είστε η ΑΕΚ 100 χρόνια, είστε η ΑΕΚ 2014-10 χρόνια. Ωραία. Ποιος. Οι φίλοι του Ολυμπιακού. Του οποίου Ολυμπιακού
Όχι, εγώ δεν θα σου πάω τόσο μακριά. Θα σου πω πάρα πολύ απλό. Την ιστορία του την αφισβητεί ο αντιπρόεδρο του. Την ιστορία του την αφισβητεί ο αντιπρόεδρο του. Ο κύριο Κούγια. Που είπε ότι απορώ ότι χαιρόταν ο Κόκαλη που είχε έτσι το πράγμα. Έτσι. Έχει απορώ ότι Κούγια το είπε. Και ότι υπήρχε χούντε στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 1990. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που από τη στιγμή που η ΑΕΚ είναι του 2014 μια νεοσύστατη ομάδα έχει περισσότερου τίτλου από τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι. Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τελεία. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Εσύ θα πας μαλάκα. Πάμε, τι κάνεις. Θα με πάρεις. Λοιπόν κύριοι, εμείς το απολαύσαμε. Δεν ξέρω για εσάς. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τελείωσε η μπύρα. Ο Μάνταλος έχει πόσα πρωταθλήματα, δύο. Δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Άλλο ένα θέλει. Υπάρχουν δυνάμεις της χώρας που είναι στο όριο. Έξαλλος είσαι. Όχι, λέω. Είσαι έξαλλος. Είναι, όχι, δεν είναι. Λέω κάτι λάθος. Ο Μάνταλος έχει δύο. Ο Γαλανόπουλος, ο Κωστάκης. Ένα, δύο. Ένα και ένα. Δύο. Μια χαρά μου. Αυτό που έλεγα πριν για τη Φιλαδέλφεια. Κατεβαίνω χθες κάτω, μέχρι τη Δεγελία. Και ο κόσμος που πίνει μπύρες και τρώει μετά τα παιχνίδια είναι μέχρι πολύ χαμηλά. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή παλιά αυτό. Δηλαδή παλιά ήταν η πλατεία λίγο και γύρω στο γήπεδο τίποτα. Δεν υπήρχε και γύρω στο γήπεδο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή μικρή που ερχόμουν από τον αδερφό μου σκεπαστή. Ερχόμασταν νωρίς για να μπούμε μέσα να πούμε συνθήματα κλπ. Τώρα ερχόμαστε νωρίς να δούμε φίλους, να πιούμε μπύρες, να κάτσουμε αυτό και να πάμε να δούμε και την αεκάρα στο νέο γήπεδο. Δηλαδή αυτό δεν συγκρίνεται. Ένα πράγμα μόνο έχει το παλιό γήπεδο που το καινούριο δεν θα το φτάσει ποτέ. Τι σκεπαστή. Καλά, αυτό εννοείται. Σκεπαστή σίγουρα, αλλά άλλο, είναι σαν αίσθηση. Αυτό που ερχόσουν να τον περισσώ και ακούγεις το τύμπανο να σκεπαστεί. Αυτό το... Αυτό. Τώρα το ακούς γιατί έρχεσαι από τις δύο, ρε μα. Δεν είναι το ίδιο. Η βοή δεν είναι ίδια. Αφού είναι από εδώ η σκεπαστή. Μπορεί να τα έχω ξυδανικεύσει, βέβαια. Όχι μόνο μου, έχεις δίκιο, αλλά η σκεπαστή πλέον είναι από εδώ. Εννοώ. Δεν είναι η βοή ίδια. Είναι από εδώ όμως. Δεν μπορεί να το περισσότερο. Πρέπει να είσαι από εδώ, δηλαδή, αν ακούγεται έτσι. Ναι, αυτό ήξερα. Ναι, δεν έρχομαι πλέον να το περισσότερο. Επιπρόσθετα, δεν βγαίνει έξω ο ήχος όπως ξέρεις. Εγώ ήμουν στην Καζούσα και έπαιζε εθνική και είχαμε βάλει γκολ και δεν άκουσα εγώ. Δεν σου είπα ότι να το ρίξουμε το καινούριο κήπεδο για να κάνουμε το παλιό. Σου είπα ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν. Δηλαδή, άμα μου πει ΑΕΚ, ήχος, εμένα μου έρχεται αυτό. Αυτό το. Έρχεσαι και ακούω. Με ένα ΑΕΚ, ήχος μου έχει τη γριά. Και χθες κάναμε και ωραία κερκίδα. Κάναμε και ωραία κερκίδα. Καλή ήταν, ναι. Νομίζω κάναμε ωραία κερκίδα. Εντάξει, βοήθησε και η ομάδα. Παιδιά, αντικειμενικά τώρα, κάθε κερκίδα, κάθε γηπέδο. Πρέπει να βοηθάει και λίγο η ομάδα. Να δείχνει αυτό το, ότι έχει αυτό το μπουστάρισμα, ξέρεις, το, να βγάλει πέντε φάσεις. Δεν χρειάζεται τρία γκολ πέντε. Βγάλει μια φάση. Μια καλά, δεύτερη. Τρίτη προσπάθεια, καταλαβαίνει ότι η ομάδα είναι καλά. Εγώ εδώ διαφωνώ γιατί ο παδί πρέπει να βοηθάει την ομάδα. Ναι, και εγώ διαφωνώ. Είναι με το φώτι. Θέλει λίγο να το ακούσετε να δείτε λίγο. Για να σηκωθεί ο όλοι, ναι, εντάξει, εννοείται. Ναι. Προτείνω να το λήξω γιατί την έχω ακούσει. Και θα μας κυνηγάει όλη η Ελλάδα. Όλοι ενωμένοι δίπλα στην ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ. Την πολεμάνε όλη την ΑΕΚ. Πήρες. Και τα μυαλά μας πήρε. Όχι, ναι, αυτό εννοείται αυτό. Αυτό πρέπει να είναι ο τίτλος. Θα βάλουμε τίτλο αυτό. Αλλά το νου σας όλοι πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στην ΑΕΚ. Ειδικά τώρα βλέπετε τι γίνεται, είναι όλοι απέναντι. Μείνετε παπέλια, αδέρφια ενό ήττο. Μόνο ΑΕΚ. Αχή, αχή. Από τη Λάρισα μέχρι το. Δηλαδή με αυτό. Μέχρι την Κρήτη. Κατακλείδει αυτό που είδε. Μα πολεμάνε αγόρι μου. Μα πολεμάνε αγόρι μου παραδοσιακά, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Πάμε γερά.